Γεια σε όλους, τι μου κάνετε? Εγώ είμαι μία εβδομάδα με τις αμυγδαλές μου άρρωστη. Σήμερα είναι η φωνή μου κάπως καλύτερα, γι' αυτό γυρνάω και το βίντεο επιτέλους δηλαδή. Έχω να σας δείξω must have προϊόντα skin care και μακιγιάζ για το καλοκαίρι. Τι προϊόντα χρειαζόμαστε κυρίως? Είναι μπόλικα. Πάμε να ξεκινήσουμε από το skin care. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα απολεπιστικό, το οποίο θα κάνει ανανέωση κυττάρων στην επιδερμίδα μας, θα δώσει λάμψη. Έχουμε εδώ το Novage Skin Renewing Peel, είναι στα 100 ml. Μετά θα κάνουμε ένα καθαρισμό με το Facial Cleansing Oil, το λαδάκι καθαρισμού της Novage, και για μακιγιάζ, ακόμα και αδιάβροχο το μακιγιάζ βγάζει. Το έχω δείξει και στο βίντεο μου, είναι καταπληκτικό προϊόν. Αυτό είναι στα 150 ml. Βλέπεις μεγάλη διαφορά, καθαρίζει το δέρμα, θα σου αφαιρέσει τη λιπαρότητα την περιττή. Και το βράδυ, μετά από τη βραδινή ρουτίνα σου, θα βάλεις την Novage, την καταπληκτική μας κανύχτας της Novage, που έχει φοβερά αποτελέσματα. Από την πρώτη φορά που την έβαλα το πρωί, είδα τη διαφορά στην επιδερμίδα. Βάζεις τη βραδινή σου ρουτίνα και από πάνω απλώνεις, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις, τη μάσκα της Novage. Κοιμάσαι και το πρωί ξυπνάς. Εκείνη έχει απορροφηθεί ήδη, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Το βάζεις όπως βάζεις την κρέμα σου πάνω από τη ρουτίνα και είναι τέλειο. Έχει φοβερά αποτελέσματα. Το καλοκαίρι είμαστε επιρρεπείς εμείς οι γυναίκες, στις μολύνσεις, στην ευαίσθητη περιοχή, όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα κυρίως. Από την άμμο, από τη θάλασσα ή το χειμώνα μπορεί να έχει κάποια αυτοάνωσα, ας πούμε, μύκητες ή διάφορα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί μπελάδες στην ευαίσθητη περιοχή μας. Έχουμε ένα φυσικό μικροβιοκτόνο από τη Feminine, το οποίο χρησιμοποιώ και εγώ πάντα, γιατί δεν βάζω καθόλου αφρόλουτρο. Βάζω αυτό το προϊόν θα βάζεις αντί για αφρόλουτρο και δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα, γιατί έχει ισορροπημένο pH με την ευαίσθητη περιοχή και είναι φυσικό μικροβιοκτόνο. Έχει μέσα το συγκεκριμένο το πράσινο, αλόε βέρα και μολόχα. Έχει πάρα πολλές μυρωδιές, είναι όλες πάρα πολύ ωραίες, φοβερό προϊόν και πολύ ωραία συσκευασία, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Και προχωράμε στο μακιγιάζ, όπου ξεκινάμε ότι χρειαζόμαστε ένα foundation, το οποίο να είναι ανθεκτικό στο νερό. Έχουμε εδώ από τη The One, θα σας δείξω, και έχουμε και τα σφουγγαράκια του, τα οποία είναι 4 στον αριθμό και είναι πάρα πολύ μαλακά, μεγαλούτσικα και κάνουν πολύ ωραία εφαρμογή και ενσωμάτωση και οικονομικά επίσης. Πάμε να δούμε το foundation Everlasting Sink με SPF 30, το οποίο είναι αυτό εδώ με την αντλία του, σε πάρα πολλές αποχρώσεις. Να το δούμε πρώτα λίγο στο χέρι. Πάρα πολύ ωραία κάλυψη και πάρα πολλές αποχρώσεις. Έχει φυσικές, έχει, συγγνώμη, ουδέτερες, έχει θερμές, έχει για κάθε δέρμα, έχει ψυχρές. Και είναι και σε προσφορά, τα περισσότερα προϊόντα που σας δείχνω είναι σε προσφορά αυτό το μήνα σε χαμηλότερη τιμή. Λοιπόν, μαζί λοιπόν με τα φουγγαράκια του, τέλειο. Θα συνεχίσουμε μετά με την πουδρίτσα για να μαζέψει τη λιπαρότητα την περιττή και να διατηρεί το make-up σε τέλεια
κατάσταση. Επίσης, αυτό εδώ το make-up έχει τεχνολογία που διατηρεί την κατάσταση της επιδερμίδας και την υγρασία της τέλεια σε όποια περιβαντολογική κατάσταση και αν βρισκόμαστε, είτε σε καύσωνα, είτε σε κρύο, είτε... Λοιπόν, και εδώ έχουμε την υπέροχη πουδρίτσα On Color, την οποία λατρεύω, έχει δύο αποχρώσεις. Αυτή εδώ είναι η Medium Beige και έχει και την πιο ανοιχτή, την Ivory Light. Είναι υπέροχη, δίνει λάμψη, απορροφάει παρότητα και δίνει πολύ ωραίο τόνο στην επιδερμίδα και πολύ έτσι ωραία λάμψη, πώς να το πω, φυσική. Δεν μιλάμε λάμψη highlighter, μιλάμε για φυσική λάμψη επιδερμίδας. Λοιπόν, αυτή η απόχρωση και άλλη μία πιο ανοιχτή. Μετά θέλουμε μία διάβροχη σκιούλα που επίσης έχει καταπληκτικές αποχρώσεις. Είναι σε stick. Εδώ έχω την μπλε, την οποία φοράω κιόλας. Μπλεντάρεται πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα, έχει βελούδινη υφή. Αυτό εδώ είναι το χρώμα. Και έχει καταπληκτικές αποχρώσεις, οπότε βάζουμε και την αδιάβροχη σκιούλα μας. Και προτελευταία έχουμε lip liner. Έχω στο... Χρησιμοποιούνται και για κραγιόν, δηλαδή αυτό μπορείς να το πάρεις μέσα στο ταξίδι και να το έχεις μόνο για κραγιόν. Όχι και καλά για μολύβι. Εδώ έχουμε την απόχρωση της μόκας και εδώ έχουμε την κόκκινη απόχρωση. Είναι φανταστικά, είναι βελούδινα, είναι υπέροχα. Ακόμα και για ρούς τα βάζεις, δηλαδή τόσο όμορφα απλώνονται. Τόσο βελούδινα είναι. Και αφού έχεις φτιάξει και τα χείλια σου, έχεις κάνει το μακιγιά σου, θέλεις το αρώμα σου ένα υπέροχο eau de toilette, πολύ λουλουδάτο και ελαφρύ για το καλοκαίρι. Αυτό δεν είναι το Choice Turquoise, έχει όμως και το Choice Jade και τα δύο θα τα βρω να σας τα δείξω. Εδώ εγώ θα σας δείξω το Τυρκουάζ, έχει όμως και το Jade και είναι floral. Έχουν υπέροχο σχήμα το μπουκαλάκι τους και μυρίζει καταπληκτικά και τα δύο μυρίζουν πολύ ωραία. Οπότε βάζεις και το άρωμά σου και είμαστε... Αχ, έτοιμες, φιλάκια πολλά.